την πληρώνουμε με τέτοια ποσά που έτσι και το λέγαμε, βγαίναμε στην αγορά και λέγαμε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να σας δώσουμε αυτά που δίνουμε στο δημόσιο, στο κράτος, θα μας κάνανε τεμενάδες για να μας πάρουν πελάτες. Και παρόλα αυτά λείπουν εδώ όλοι οι φίλοι, γνωρίζουμε και άλλα περισσότερα. Πληρώνουμε για την υγεία και υγεία δεν έχουμε. Πληρώνουμε καλά για την υγεία, για ένα προϊόν και αυτό δεν το έχουμε. Και φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν οι κακοί κομμουνιστές και οι κακοί αναρχικοί των εξαρχείων, οι κουκουλοφόροι που καίνε το Πολυτεχνείο, να προσφέρουν υγεία, να προσφέρουν μέσα από κοινωνικά. Τι σηκώνεται το φρύδι επειδή δεν το ξέρετε? Οι αναρχικοί των εξαρχείων προσφέρουν υγεία. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν δεν κοινωνικά, τα 500.000 ευρώ ζημιά που έχουν κάνει το βιβλίο πολέμου. Να μιλήσω. Δεν θα μου το δώσω καλύτερα. Παρέχουν εθελοντικά τις ιατρικές υπηρεσίες, γιατροί, γυναικολόγοι, παιδίατροι, στα κακά εξάρχεια των συχαμένων κομμουνιστών και αναρχικών. Στο ελληνικό το γνωρίζετε και αυτό είχατε στείλει προφανώς εσείς από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Είμαι στο κοινωνικό ιατρείο τα μάτια να το διαλύσουνε. Τότε. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, σε σημεία που ενώ πληρώνουμε, ενώ τα κουμπάμε, ενώ σας ταχώνουμε, έρχεστε εσείς ως εκπρόσωπος, το έχετε αναφέρει, ιδιωτών. Πόσα έχετε πληρώσει εσείς μέχρι τώρα στη ζωή σας ασφαλιστικές φορές και πόσο εγώ ξέρετε? Τι να τα βάλω να τα μετρήσω. Και τι μου λέει αυτό? Θα μου κάνετε εσείς μάθημα? Σας κάνω μάθημα σε τι? Δεν κατάλαβα. Σε τι σας κάνω μάθημα? Για το κράτος των εξαρχείων. Για το κράτος των δικών σας μιλάμε, κύριε. Για το κράτος των ιδιωτών μιλάμε που εκπροσωπείτε. Με τις πορείες, με τις καταστροφές, με τους εμπρισμούς. Είμαστε μισθωτοί εργαζόμενοι, πληρώνουμε τις εισφορές μας, κύριε μου. Θα μας βγείτε και από πάνω κιόλας. Εδώ και χρόνια πληρώνουμε τις εισφορές μας και έρχεστε εσείς ως εκπρόσωπος των ιδιωτών να μας πείτε τι. Τι σας χρειαζόμαστε σας? Πληρώνουμε εμείς. Οι γιατροί μας δουλεύουν στα νοσοκομεία και το δικό μας τον κόπο, το δικό μας το στέρημα, βάζουμε να το διαχειριστείτε εσείς. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, ότι δεν μας χρειάζεται ένας βιβλιοπόλης, ένας τηλεπαρουσιαστής, ένας πολιτής βιβλίων, για να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα γιατί τώρα είσαι πολιτής βιβλίων είναι κακό. Δεν το καταλάβα. Καθόλου κακό. Αν το λέτε υποτιμητικά. Καθόλου κακό. Οι Έλληνες επιστήμονες, δυστυχώς, που δουλεύουν στα νοσοκομεία, γνωρίζουν τι θα πρέπει να μας προσφέρουν. 16 φορές και δεν είδα καμία έκφραση παράστασης από τον κύριο Στάθη και για τον λαό που του κάνανε το βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, 16 φορές, 16 φορές λοιπόν μετά τους εμπρισμούς, αγαπητέ από εσάς, από τον κύριο Στάθη και από εγώ δεν σε υπερασπίστηκα. Έχετε δίκιο, έχετε γράψει. Το παίρνω πίσω, έχετε δίκιο. Το παίρνει πίσω, έχετε γράψει. Ναυτίλο, πράγματι. Τι να σου πω, έχει υπερβεί τον εαυτό σου πια. Λίγη ντροπή. Θα πω μετά τα γράψατε την Κυριακή, κύριε Στάθη. Θα αφήσω το παιδί. Έλα. Θα πει κάτι ακόμη. Σε καλό σου. Περιμένω να τελειώσει. Μιλάει. Παρακαλώ. Έχω θέσει μια σκέψη και μιλάει μαζί με τον κύριο Στάθη. Ελάτε. Συγγνώμη. Μια φράση ακόμη. Αυτό το κράτος λοιπόν που εσείς εκπροσωπείτε, αυτό το κράτος που εσείς εκπροσωπείτε και εκπροσωπείτε το κράτος των ιδιωτών. Εγώ είπα αυτό το πράγμα. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Ως τι έρχεστε εδώ? Ως εκπρόσωπος πιανού. Ως την ώρα που μιλάω, ως εκπρόσωπος των ιδιωτών. Σαφέστατα. Να σου πω. Σαφέστατα. Την ιδιωτική πρωτοβουλία προσπαθείτε να προχωρήσετε και τα συμφέροντά της. Όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων, των γιατρών και των νοσηλευόμενων. Φαντάζομαι θα επιτρέψετε τους πολίτες που μας εκλέγουν να έχουν δικαίωμα να μας εκλέξουν, έτσι δεν είναι? Το αναγνωρίζετε το δικαίωμα, το λέω αν ψηφίζει ή όχι? Αρχίσαμε πάλι. Πάλι το ίδιο. Την ίδια πιπίλα θα σας κάνουμε. Σας διαφεύγει τώρα το γεγονός ότι εγώ, κύριε, είμαι εκλεγμένος βουλευτής με σταυρό. Ναι, και μιλάτε, εγώ εδώ είμαι διορισμένος σε παρελθόντα χρόνο, κύριε. Από κυβέρνηση. Το ερώτημα που έχει παίρνει τώρα. Θα συνεχίζουμε να αφήνουμε. Θα συνεχίζουμε να αφήνουμε του εκπροσώπου των ιδιωτών. Μόνο εσείς. Θα συνεχίζουμε να. Το ερώτημα μπαίνει τώρα. Μην μου απαντάτε με παρελθόντα χρόνο. Πείτε μου το ερώτημα. Το ερώτημα παραμένει και είναι προς τον ελληνικό λαό, δεν είναι προς εσάς. Εντάξει. Σας χρειαζόμαστε κάτι?
Θέλετε να πιάσετε αύριο δουλειά. Προφανώς για να μας ψηφίζει ο ελληνικός λαός, απαντάει ότι μας χρειάζεται. Σας χρειαζόμαστε ή μας είστε άχρηστος. Σας απάντησε ο ελληνικός λαός σε εκλογές, αγαπητέ. Στον κύριο δίπλα σας είναι το τελευταίο ερώτημα.